Δεν χτυπάει σήμερα. Τι δεν χτυπάει, σταμάτησε να χτυπάει. Σταμάτησε. Τι, τα έπαιξε. Τι θα κάνετε αυτό με τη ζέστη. Όλοι τα παίζουμε. Ωρε φίλε δροσιά. Ωρε φίλε δροσιά. Ωρε φίλε δροσιά. Όλα αυτά δροσερεύουνε. Δροσερεύουνε, ομορφαίνουνε. Πού είναι το Γιαννιό. Μήπως ήρθαμε προς Μύρτος. Ναι. Κάποιον είδα και μου αναβόσανε τα φώτα. Αλλά έτρεχε τόσο γρήγορα που δεν κατάλαβα ποιος ήταν. Αυτός ήταν. Φέρε μου ένα κουτάκι να βάλουμε 5-6-7 παγωτίνια, ναι. Να πάω στο φίλο μου τον Παρούμα να τα φάμε έτσι να ακούσουμε. Παιδιά από εδώ. Μπαίνεις μέσα και λες όχι θα κρατηθώ. Όχι δεν θα φάω. Έλα σου πω. Γιατί δεν έχεις επιχειρήσει να φτιάξετε παγωτό καλτσούνι. Όχι, δεν έχουμε επιχειρήσει. Γιατί όμως. Ακόμα. Γιατί αφού δεν έχεις βάλει καντάιφι, έχεις βάλει. Τι άλλο έχεις βάλει εδώ. Κούτσες, έχεις βάλει μπισκότα πάνω, έχεις βάλει. Αν είχε δηλαδή και μια στρώση ξεροτίγανο, ας το πούμε. Πώς θα ήταν. Δεν βάζουμε ιδέα. Γιάννη, πάρεις να με. Δηλαδή, έλα σου πω. Το τραγανό του ξεροτηγάνου, αν μπει μέσα, δεν θα ήταν έτσι ιδιαίτερο. Ωραίο, ιδιαίτερο, ναι. Θα το πούμε, γιατί όχι. Παιδιά, όλη την ώρα πρέπει να σκουπίζω τις κάμερες. Έχω... Όχι, πες μου ότι δεν έχει το δικό μου. Ποιο, το με τη μαύρη σοκολάτα, το χωνάκι. Όχι, είναι το μόνο που δεν έχω. Και αυτό πάλι μαύρη σοκολάτα, ναι. Ωραία, εντάξει. Θα υποστώ το ξυλάκι. Τι να κάνω. Θα υποστώ. Θα πέσω. Θα πέσω. Βάλε ένα δύο ξυλάκια. Βάλε και ένα από πάνω. Ωραίο. Βάλε ό,τι θες. Βάλε και δύο μπανόφι. Αμύγδαλο. Ο γιος είναι ελεβέντης. Βάλε και δύο από το αμύγδαλο. Φραουλίτσα μπανανίλα. Βάλε και μια φραουλίτσα. Μια γιατί η καρδούλα δεν μου αρέσει πολύ. Ωραία. Μπανάνα. Βάλε και δύο. Βάλε μπουένο, ο νιός είναι λεβέντης. Και βάλε και δύο από τα άλλα και κλείσαμε. Δύο καραμέλα. Καραμέλα. Ωραία. Και δώσουμε ένα μπουένο το φάγω το επιτόπου. Να δω. Άμα δεν είναι καλά δεν τα παίρνω. Ναι. Αυτό το έχω φάει για να τον κούρα ρε παιδιά γιατί. Μαρούμα σου έρχομαι. Με μπουένο. Να μ' αρέσει η μαύρη σοκολάτα, γιατί δεν είναι τόσο γλυκιά. Επειδή είμαι πολύ γλυκός, ξέρεις, άμα είναι άνθρωπος πολύ γλυκός, το μπουένο είναι γλυκό. Και βάζω μια μαύρη σοκολάτα, μήπως ισορροπήσω. Μην βάζεις αυτοκολλητά. Έλα, μας αντάξει. Εντάξει. Το ανάθεμά μου είναι, ξέρεις, αυτό που βάζεις στο... τη ζελοτέι. Το δελτέ, και βάζουν εντωμεταξύ κάποιοι βάζουν 1, 2, 3. Και είσαι εσύ τώρα και είσαι στο κάθισμα και λες κάτσε να φάω τώρα ένα ρε παιδί μου. Και προσπαθείς. Με τα χίλια φώστα ανοίγεις το ένα. Ανοίγεις το άλλο, κάποια στιγμή αρχίζεις τα πινελίγια. Μια χαρά πτσετούλα μου δώσεις. Εσείς πως θα πάτε. Το Θεό, πολύ καλά. Ωραία, μυστήρια, βαπτίσεις. Ωραία, χαμός. Πολύ καλά. Το παγωτό κάνει ράψη. Φράψη, πάντα, κάθε φορά. Θα έχουμε καλοκαίρι παγωτό, χειμώνα καλτσούνι. Έτσι. Το καλτσούνι τι λέει. Εντάξει, το καλτσούνι είναι πιο καλτσούνι πολύ. Καλτσούνι εγγύηση. Εγγύηση, χειμώνα καλοκαίρι. Δεν βλέπω όμως καλτσούνια, τι έγινε. Δεν τα προλαβαίνουμε. Δεν τα δούμε. Τα λεμόνια μένουν όμως, έτσι. Τα λεμόνια να. Τα νερατσόβιλα μένουν, παιδιά. Δεν το προλαβαίνουμε. Δόξα τω Θεώ, όλα καλά. Πάμε να φάμε με το φίλο τον Παρούμα. Ναι. Παιδιά, σε ένα λεπτό ανανημένεται. πιστεύω να έχει, εντάξει, φτάνει, πόσα είναι, πολλά είναι. Φτάνει, γιατί έχει και το συνεργείο, για το αν ανοίξεις δεν μπορεί να δώσει τώρα στον ένα. Τα λέμε λίγα συντόμως. Δελικά το παιδιά, ο δελικανής λείπει. Παρούμα, δεν με αφήνουν να φύγω. Εδώ. Έχει βγάλει τώρα παιδιά, έχει φάει, έχει βγάλει. Ζεστό. Κλείσε λίγο τα μάτια σου, ξέρω. Δεν έχω πρόβλημα. Ποιος ήταν αυτός. Ορίστε και φορμάκι. Αυτό είναι τι είναι, καινούριο. Αυτό είναι τα φορμάκια, αυτό που είναι χρατσαλιστό, αυτό το φύλλο και έχει μέσα ψιλοαμυγδαλοκαρύδια. Τέλειο. Το έχεις δει στον Ποπάι, ποιος ήταν αυτός ο πιο Ποπάι, ο αντίζηλος του Ποπάι.
Ο Μπρούτος, ο Μπρούτος. Αυτός με το που έκλεισε να μην έτρωγε, ας το πούμε, 50 χάρμπουτσερ. Ξέρεις, κλείσει το μάτι σου. Και μετά με το πανί στο μάτι λείπει, ξέρεις, το μισό ταψί. Παιδιά, πέστε μου τώρα πώς εγώ να κάνω δίαιτα. Όχι, πέστε μου δηλαδή. Και εν τω μεταξύ ήμουν στον Πεύκο, οικογενειακή συνάντηση με τη μαμά. Φεύγει ο Μιχάλης αύριο για Θεσσαλονίκη. Φάγαμε τους κάσμους. Έχω φάει τώρα δύο παγωτάκια για να δοκιμάζω εδώ. Και αυτό εδώ για να δούμε. Αλλά αυτό, επειδή το έχω ξαναφάει, μόνο που το ακουμπάς, ακούστε. Μόνο που το ακουμπάς κάνει κρατς. Φαντάσου τώρα αυτό το κρατς να το κάνει την ώρα που το βάζεις στον ουρανίσκο, ρε παιδιά. Πάμε να δούμε. Καλά, πάρα πολύ μου λένε, γιατί πλησιάζει τόσο κοντά και φέρνω τα δόντια σου. Ευτυχώς που δεν έχω καμία κουφάλα. Φανταστείτε να έτρωγα και να μου λείπανε 2-3 δόντια πίσω. Περγαμόντο είναι το αγαπημένο μου. Εν τω μεταξύ, λέω, ρε παιδί μου, φαντάσου ότι αυτό το πιάνεις και ακούς ένα κράτς. Φαντάσου τώρα όταν το βάζεις στον ουρανίσκο και όλο αυτό το κράτς διοχετεύεται από τον ουρανίσκο στον εγκέφαλο. Πάμε, παιδιά, κρατηθείτε, προσδεθείτε. Απ' τη μία του δόντι χτυπάει το τραγανό, απ' την άλλη βρίσκει το περγαμόντο και όλα τα αρώματα καντεζιά. Μετά έχει αυτή την κρέμα. Αυτή η κρεμούλα είναι το αμυγδάλι, που αυτό μελώνει και αγκαλιάζει και τα τρία μαζί. Και τι να πεις τώρα εκεί. Λες, η δίαιτα, παιδιά, από Δευτέρα. Όχι, δεν θέλω άλλο. Όχι, άλλο κάρβουνο. Τι είναι αυτό. Αμυγδαλωτό. Παιδιά, αμυγδαλωτό, θα πάρω στον δρόμο. Παιδιά, αυτά δεν γίνονται σε ένα βίντεο. Παιδιά, είναι αγγιζιά. Εν τω μεταξύ, αυτό το άρωμα από το βούτυρο, ρε παιδιά, είναι αντεγιά, Είναι ωραίο. Γιατί υπάρχουν ποιότητες και ποιότητες, έτσι. Βεβαίως. Παιδιά, αυτά δεν τα λέω γιατί πρέπει να τα πω. Αυτά τα βγάζει ο ουρανίσκος μου με το που το δαγκώσεις. Και πάντα αυτό που σε καθιερώνει καλά το πάνω στην αγορά, ναι, είναι η πρώτη ύλη, έτσι. Βέβαια, πολύ σημαντικό. Είναι και ο χαρακτήρας, είναι και ο άνθρωπος, ας το πούμε, ναι. Γιατί ας το πούμε κάποιοι... Ποιότητα, ναι, αλλά άντε είσαι άνθρωπος, έρχεσαι μία φορά, έρχεσαι δύο φορά, λες, ρε φίλε, εντάξει, αλλά η ποιότητα, μάλλον ο συνδυασμός των δύο αυτών πραγμάτων, παίζει μεγάλη σημασία. Δεν υπάρχει ρε αυτή η τραγανότητα. Αυτό τώρα το φιλαράκι τι είναι, το μπακλαβά. Πώς τώρα με παιδιά του αντίτερου παλιά, που δεν αφήγανα με ένα κομματάκι να φύγει καθόλου, γιατί ήταν ιεροσυλία, έτσι και εδώ, ξέρεις. Ακόμα και το αμύγδαλο. Είναι φύλλο φυρητού. Φύλλο φυρητού. Μπυρητού, παιδιά. Δεν το έχω ξανακούσει. Μέσα στο πιο αλακτούλι. Δεν παίρνει τον μπακλαβά αυτό. Ορίστε. Δεν παίρνει τον μπακλαβά. Δεν παίρνει τον μπακλαβά αυτό. Δεν το γνωρίζω. Αδιάβαστη, τελείως. Γιάννη, θα τις κάνει σεμινάρια και θα γράψει εξετάσεις. Παρουσία μου την Παρασκευή. Πάει μέσα έξω και ρωτάει. Έλα, είναι αδιάβαστη να είμαι. Πώς είστε στο μαγαζί, ας πούμε. Έλα, ας πούμε, το φύλλο το φτιάχνεις εσύ. Εσείς, όχι. Αυτό είναι... Υπάρχει αυτό το φύλλο. Αυτό το βάζουμε και στον μπακλαβά. Σε κάποιους μπακλαβάδες. Σε κάποιους μπακλαβάδες. Ο άντρας όταν είναι μπακλαβάς, τι δηλώνει. Ο άντρας όταν είναι μπακλαβάς, τι δηλώνει. Χερός.
Τυχερός όταν είναι μπακλαβάς. Δηλαδή αυτό που ακούω. Είσαι μπακλαβάς, ρε φίλε. Είσαι τυχερός, δηλαδή. Είσαι στον κόσμο του. Τώρα, εκεί διαισθάνεται, είναι σιροπιαστός μπακλαβάς ή είναι απλώς ένας μπακλαβάς? Γράψτε μας από κάτω στα σχόλια, γιατί μας ενδιαφέρει αυτό το πράγμα. Ο άντρας σας είναι μπακλαβάς ή σιροπιαστός? Τρέλα, παιδιά, γιατί αλλιώς. Φιλάκια από εδώ, από το Ντελικάτο, γιατί όταν τρως το Ντελικάτο τα υλικά και τα ζαχαροειδέ, προπατήσεις και νιώσεις Ντελικανής εσύ. Με ένα δυο κιλά παραπάνω, αλλά Ντελικανής. Και να το πάρω στη σιάρα, το πάω στο δρόμο. Δεν μάθεις, είναι όλα φρέσκα είναι, ρε παιδιά. Μελωμένο από πάνω, βλέπετε, κολλάει εδώ. Μελωμένο. Θα αντισταθώ. Θα αφήσω λίγο τη γεύση του περγαμόντου να διοχετεύεται, έτσι, να αιωρείται στον ουρανίσκο, και θα το φάω εγκόγλυτο. Πού είναι πάτο συνεργείο? Πες μου, φτιάχνετε οι άλλοι. Τι βοηθάει. Τι να κάνω. Ω, από τον κύριο Γιάννη. Μάστορα, έλα δε σήμερα τώρα που λέω. Είναι κάτι γλυκό. Και παγωμένο και γλυκό. Ωραία, ωραία, δώσε. Τι είναι, μου λέει, τα βίντεο όλη την ώρα η Ελένη. Τι λέω, δεν λέω, τι λέω. Εσύ τι θα διαλέξεις? Πήρες κατευθείαν χωρίς να... Το δαγκώνεις, ρε, δεν το γλυφείς. Μ' αρέσει το δαγκώνι. Το δαγκώνεις. Έλα σου πω, σε δαγκώνει ή σε γλυφεί? Και από τα δύο. Και από τα δύο. Έλα σου πω, δάγκωμα γλύψιμο, δάγκωμα γλύψιμο. Δώσε και στους υπόλοιπους, πού είναι οι υπόλοιποι, πάρει και εσύ. Μαστρογιάννη, έλα. Σοβαρά? Αυτά είναι τελικά το GSE. Τελικά το. Τελικά το Γιάννης. Γεια και χαρά. Δεν γίνεται. Thank you. Είσαι πρώτος. Έλα σου πω, αυτή τη γνωρίζουμε. Αυτή τη γνωρίζουμε. Αυτή εδώ, αυτό το κορίτσι το γνωρίζουμε. Πού είναι ο κοφόλος? Αυτό και απέναντι, δεν το έχεις δει, πες μου να δω ότι δεν το έχεις δει. Όλοι. Πρώτη φορά το θερείς? Ένα λεμάτο. Ένα λεμάτο. Το όλο μπουκιασμένο. Έλα ρε, πόλαψε το. Έλα σου πω, σε πιερώνει ως γραμματέα ή είσαι ο Μαστρογιάννη, πιάσε το... Ο Πομπομάστορας. Ζώνη, έβαλες? Δεν το πάω μακριά. Να σπρώξω. Έλα, θα τη βρούμε την όπιστεν. Έλα να δεις τι ο Μάξι με βάζει στο δουλειά, κοίτα. Πού είναι η όπιστα, για βρες, βρες. Έλα, για κουμπώσε την, κουμπώσε την. Γι' αυτό σου είπα, φάει το παγωτό και άσε την όπιστα και μετά. Πού και σαν τα κόστα, αλλά. Α, κάτι βρήκες, για να σε δούμε. Όχι. Η επόμενη επιλογή ποια θα είναι? Θα αρέσουν τα μαύρα ή τα... Το ροζουλί τώρα με ξεσηκώνει. Ποιο το? Το ροζουλί με ξεσηκώνει. Ναι, και πήρα ένα μόνο ροζουλί. Αλλά θα πάω καφετή. Καφετή? Για να του σπάσω. Για να του σπάσω. Να τα αφήσω εκεί να με κοιτάζει να με... Που έχεις καταψυξάκι μέσα? Έλα, πάρε άλλο ένα. Εσύ. Καλά είναι, καλά. Πάρε άλλο ένα. Αφού είναι δικά σου είναι, πάει. Πάρε άλλο ένα. Ποιο θα πάρεις? Άσπρο. Άσπρο, θα δώσω πιο καλά. Άσπρο με το μαύρο. Άσπρο.